Σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αλληλεγγύης, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα με εντολή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο σεφ στο Προεδρικό Μέγαρο μαγειρεύει κάθε εβδομάδα γεύματα για αστέγους. Είναι μια πρωτοβουλία ανθρωπιάς με στόχο να ενισχύσει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Με εντολή της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αρχιμάγειρας του Προεδρικού Μεγάρου, Βασίλης Μπέκας, μαγειρεύει και προσφέρει κάθε εβδομάδα 150 μερίδες φαγητού στην κοινωνική κουζίνα Άλλος Άνθρωπος. Όλος ο κόσμος αυτός που είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν στο σπίτι τους το ρεύμα, μπορεί να μην έχουν το νερό, μπορεί να μην έχουν τα απολύτως απαραίτητα αγαθά για να μπορέσουν να μαγειρέψουν αυτό το πράγμα που τους ζούμε εμείς εδώ. Και συμφέρουμε και εμείς στο έργο αυτό της κοινωνικής κουζίνας, μαγειρεύοντάς μας τουλάχιστον 150 μερίδες κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και το φέρνουμε εδώ πέρα το φαγητό έτοιμο μαγειρεμένο από το Προεδρικό Μέγαρο. Η κοινωνική κουζίνα ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και σήμερα προσφέρει φαγητό σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους την ημέρα. Έχουν περάσει τις 12 εκατομμύρια μερίδες και εθελοντές σαν τον Βασίλη εδώ και διάφορους άλλους, απλοί άνθρωποι με το αλφα κεφαλαίο, έρχονται και συνεισφέρουν σε αυτό που κάνουμε όλοι μαζί. Όταν βλέπεις τα παιδιά να έρχονται και να λαμπειρίζει το μάτι τους επειδή τους έδωσε ένα κομματάκι γλυκό, είναι αυτό που σε κάνει να τσιτώνεις και να λες αξίζει αυτό το κόμπο και παίρνω δύναμη. Γιατί το κάνουμε, γιατί το αγαπάμε, το κάνουμε γιατί το θέλουμε και το κάνουμε και από ευχαρίστηση και από καρδιά. Η μαγειρική ενώνει λαούς, ενώνει ανθρώπους, ενώνει κουζίνες, ενώνει κόσμο. Μία κουτάλα, ένα καζάνι και 5-10 μερίδες φαγητό φέρνει τον κόσμο πιο κοντά.